Πρώτο σημείο λοιπόν, το μνημόνιο 3. Δεν θα πω να αναλύσω τι είναι αυτή η κατάπτυστη συμφωνία. Σε μια αίθουσα σαν αυτή όλοι έχουμε καθαρές εκτιμήσεις. Να υπογραμμίσω κάποιους τίτλους. Είναι ήττα και κατάρρευση της στρατηγικής και της πολιτικής της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέλος εποχής. Τέλος εποχής των ελπίδων, έτσι όπως εκφραστήκανε μέσα από το ανωδικό κύμα του ΣΥΡΙΖΑ, από την πολύ μακρά εποχή της Γένοβας μέχρι τις εκλογές του Γενάρη και αρχή καινούργιας εποχής που δεν έχει γραφτεί ακόμα το τι θα συμβεί. Όσοι βιάζονται να κάνουν τον απολογισμό της προσπάθειας όλων αυτών των χρόνων, οφείλουν να περιμένουν να δούνε και τα αποτελέσματα της δικής μας πρωτοβουλίας πριν βγάλουν φεφά για το αν όλα αυτά πήγανε τζάμπα ή όχι. Γνωρίζουμε το πρόγραμμα του αστισμού για τα επόμενα 3 χρόνια. Στα κρίσιμα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και όχι μόνο. Και το πρόγραμμα αυτό θα είναι το Μνημόνιο 3. Αυτό που είδαμε στη Βουλή, η κοινή ψήφος, η κοινή πολιτική στάση από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή. Από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι είναι ο πρόλογος της εποχής που έρχεται. Κάποιοι σύντροφοι που μείνανε πίσω μας στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν ως ερμηνεία το ότι χάθηκε μια μάχη αλλά συνεχίζεται ο πόλεμος. Δεν είναι έτσι, σύντροφοι και σύντροφοι. Ο πόλεμος ασφαλώς θα συνεχιστεί. Έχει όμως σημασία από ποια πλευρά πόλεμα κανένας. Ποιους υπερασπίζει και σε ποιους επιτίθεται. Δεν θέλω να πω σε πολλά παραδείγματα, θα πω μόνο σε έναν το οποίο το θεωρώ ακραία εξορκιστικό και έχει να κάνει με τη δουλειά που έκανα πολλά χρόνια πριν, πολλές δεκαετίες. Και είναι το ασφαλιστικό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στο ασφαλιστικό υπάρχει μια αρχή. Ακόμα και όταν γίνονται αντιδραστικές παρεμβάσεις, αντιμεταρρυθμίσεις, δεν μπορούν να έχουν αναδρομικό περιεχόμενο. Εδώ, με κυβέρνηση της αριστεράς, έγινε ένα απίστευτο πράγμα. Απίστευτο κυριολεκτικά. Για να παρουσιάσουν ότι οι περικοπές στις συντάξεις είναι 2% στις κύριες μέσω της αύξησης της συνδρομής για την περίθαλψη και 6% στις επικουρικές, τι κρύψαν? Ότι η κράτηση αυτή γίνεται πάνω στις αποδοχές του 2010, πριν από την κρίση. Πρόκειται για αλητεία. Μια κυβέρνηση της αριστεράς θεσμοθετεί κρατήσεις πάνω σε εισόδημα που οι εργάτες και οι συνταξιούχοι δεν έχουν πλέον. Άρα όποιος μιλάει για πόλεμο πρέπει να παίρνει θέση διαδοχικά από εδώ και πέρα σε τέτοιου είδους γεγονότα και να δηλώνει με ποιον είναι και ενάντια σε ποιον είναι. Αυτός θα είναι ο πόλεμος που θα ακολουθεί. Αν όμως ξέρουμε το πρόγραμμα του αστισμού για τα επόμενα χρόνια, υπήρχε ένα ερώτημα. Ποια θα είναι η πολιτική ισορροπία που θα επιχειρήσει να επιβάλλει αυτό το μνημόνιο πάνω στο ζώρικο άλογο που λέγεται εργατική τάξη και λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα? Εκεί την απάντηση δεν την γνωρίζαμε. Γιατί δόξα τω Θεώ, η κρίση και η αντίσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή. Μετά τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Τσίπρα, την απάντηση την γνωρίζουμε. Τα τελευταία χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ έμαθα να ακούω πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις. Άκουσα λοιπόν τον σύντροφο τον Βούτση, που συνήθως λέει την αλήθεια, να λέει «Δεν θα θέλαμε να συγκυβερνήσουμε με τα αστικά πολιτικά κόμματα μετά τις εκλογές». Συνδυάστε αυτό με την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες να κάνει τα πράγματα που δεν θα ήθελε να κάνει. Αυτό που έρχεται είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα περιλαμβάνει νέα πικρά ποτήρια για όσους από τους συντρόφους μας διαλέξαν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιλαμβάνει πολιτικές συμμαχίες οι οποίες για οποιονδήποτε αγωνιστή και αγωνίστρια της αριστεράς είναι αδιανόητες.
Για να γίνει αυτό, υπήρχε και μία τρίτη προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση ήταν η συντριβή του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το γνωρίζαμε. Και αυτό επίσης εκδηλώθηκε με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούσαν με το ζήτημα της εσωκομματικής συγκρότησης και της εσωκομματικής δημοκρατίας, που στο τελευταίο διάστημα ξεπεράσανε κάθε όριο ανοχής, ακόμα και για το πιο ελαστικό σύντροφο ή συντρόφισσα μέσα στην αριστερά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι εντυπωσιακός ο βαθμός της συνεργασίας των αστικών μίντια, αλλά και του διεθνούς παράγοντα με αυτή την επιχείρηση. Η φράση της Μέρκελ, ότι ο ελιγμός του Αλέξη του Τσίπρα δεν είναι τμήμα της κρίσης, αλλά τμήμα της λύσης, είναι φοβερή φράση. Είναι φοβερή, τα λέει όλα, όπως είπε κάποιος ο προσωπικός του. Και δείχνει μια συνεργασία που πάει έτσι, έτσι. Την ώρα που κάποιοι είχαν φράσος να λένε ότι αυτός ο κόσμος υλοποιεί τη γραμμή του Σόιμπλε. Άκουγα χτες τον διάσημο και μη εξαιρεταίο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο οποίος δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του Sky ότι η απόλυτη προϋπόθεση για να αποκατασταθεί μια πολιτική σταθερότητα που θα μπορέσει με αμφιβολίες να υλοποιήσει το Μνημόνιο 3 είναι η απομόνωση των νεοκομμουνιστών. Δεν εννοούσε το κουβέ. Εμάς εννοούσε. Έχουν συνείδηση. Και αυτό είναι η μάχη μπροστά στην οποία βρισκόμαστε. Άρα σημείο 2. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε μπροστά σε μια πρόκληση. Ή μπορούμε με ακαριέους ρυθμούς μέσα σε 20 μέρες να παρουσιάσουμε εναλλακτική λύση σε αυτή την κατρακύλα, ή θα έχουμε μια διαδικασία ιταλοποίησης στην Ελλάδα. Και ως ιταλοποίηση εννοώ μια βαθιά κρίση της αριστεράς, μια κατάθμιση της, μια αδυναμία της να παρεμβαίνει σε κεντρικές πολιτικές μάχες και τη δημιουργία ενός πολιτικού κενού πάνω στο οποίο θα μπορεί να ανθίσει είτε η δύναμη της Χρυσής Αυγής, είτε καινούρια απαράδεκτα σχήματα τύπου Πεπεντρίλο και πάει λέγοντας, έστω και αν έχουν πιο κυλικιδές στην Ελλάδα έτσι εμφάνιση, σαν το Σταύρο του Θοδωράκη. Η απάντησή μου είναι ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή την εναλλακτική λύση. Και ο λόγος που μπορούμε είναι τρεις παράγοντες, γιατί δεν πρέπει να αρχινάμε από το να εκλογάμε τα γένια μας. Ο πρώτος παράγοντας είναι το επίπεδο της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε κορυφαίο στην Ευρώπη και πιθανότατα κορυφαίο στον κόσμο. Όσοι πιστεύουν ότι το Μνημόνιο 3 θα περάσει με διαδικασίες τέλειων πινάκι, μεταξύ Τσίπρα, Μεϊμαράκη, Θεοδωράκη κτλ., είναι πέραν πιστωμένοι. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα βρουν απέναντί τους τον κόσμο της εργασίας, τους αγώνες του, με ένταση και δύναμη σαν αυτή που είδαμε στο Μνημόνιο 1 και 2. Η κάμψη των αγώνων είναι μια μεγάλη συζήτηση που ακολούθησε το 2013, είναι προσωρινή και στις προκλήσεις που έρχονται θα βρουν μπροστά τους ξανά τη δύναμη που διάλυσε το ΠΑΣΟΚ και κόντυνε τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος παράγοντας. Στην Ελλάδα η αριστερά έχει αντέξει περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη και πιθανόν περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Τους τελευταίους μήνες περάσαν από εδώ πολύ έντυροι σύντροφοι, βγαλμένοι μέσα από κινήματα και δοκιμασίες τύπου Λατινικής Αμερικής. Όλοι είχαν αυτή τη διαπίστωση. Ο αριθμός των ακτιβιστών που δρά στη χώρα και δεν δρά χαωμένος σε ένα υπερπέραν μεταπολιτικής, αλλά δρά ακυρωμένο στο μαξισμό και με την προοπτική του σοσιαλισμού, είναι πολύ σημαντικός. Η δράση αυτού του κόσμου θα συνεχίσει. Και υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, που είναι η δύναμη που προέκυψε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Παράγοντας που δεν μπορεί να υποτιμηθεί, γιατί εκδηλώθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα και με σημαντική μαζικότητα. Και αυτά είναι καλά νέα για όλους. Και για όσους ήμασταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και για όσους δώσαν τις μάχες τους έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσω δύο παραδείγματα. Το κόμμα των εργατών, το ΠΕΤΕ στη Βραζιλία, το συγκροτήσαν άνθρωποι
πιο σκληρή από εμάς. Να μιλάω για τον εαυτό μου, πιο σκληρή από μένα. Ο Λούλα άρχισε να κάνει πράγματα προβληματικά και από ένα σημείο και προοδοτικά πολύ σύντομα. Πήρε πολλά χρόνια για να συγκροτηθεί η αριστερή πτέρυγα και να φύγει από το ΠΕΤΕΦ. Αυτή η διαδικασία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ γίνηκε μέσα σε 7 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερο παράδειγμα για τα μεγέθη. Στην Ιταλία πρόσφατα, την Ιταλία που όταν επισκεφτήκαμε για τη Γένοβα ή για τη Φλωρεντία, θαυμάζαμε όλοι ένα κόμμα, την κομμουνιστική επανίδρυση, που μας έδειχνε πώς γίνονται οι δουλειές. Το κόμμα αυτό με την ηγεσία του Μπερδινότη μπήκε σε μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή πολύ γρήγορα άρχισε να κάνει προοδοτικά πράγματα. Πέρασε αρκετός καιρός μέχρι ο πρώτος γερουσιαστής, ο Φράγκο Τουριλιάτο, να καταψηφίσει τις πολεμικές δαπάνες και να ανοίξει μια διαδικασία αποχώρησης από τη Φοντασιόνε Κομμουνίστα, η οποία όμως ήταν διαδικασία περιορισμένη και άρα χωρίς προοπτική. Εδώ είχαμε ένα μεγάλο αριθμό που είπε όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα και είναι προς τιμή του κάθε βουλευτή και της κάθε βουλευτή να το τόλμησε να το κάνει. Και γι' αυτό δεχτήκανε τις επιθέσεις της βουλευτής μας. Δεν ήταν τα κομιλφό και τα διαδικαστικά για τα οποία, για παράδειγμα, βάλανε στο στόχαστρο τη ζωή. Τους βάλανε όλους στο στόχαστρο γιατί ξέρανε ότι αυτό το όχι είναι κρίσιμο, ανοίγει διαδικασία αντίστασης και μέσα, αλλά κυρίως και έξω. Στρώσανε δρόμο για όλους εμάς. Και άρα αυτό είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Μέσα από την εξέλιξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε η Λαϊκή Ενότητα. Θα πω μετά κάποιες παρατηρήσεις. Το στίχημα που έχουμε μπροστά μας και χωρίς δισταγμούς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε είναι η Λαϊκή Ενότητα να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση των εκλογών με πολιτική αποτελεσματικότητα. Και αμέσως μετά, πατώντας αυτή την επιτυχία, να αντιμετωπίσει το επόμενο στίχημα της πολιτικής, κινηματικής και οργανωτικής συγκρότησής της για μακρά περίοδο μπροστά, επίσης με επιτυχία. Εάν δεν το να το καταφέρουμε αυτό, σημαίνει ότι θα είμαστε ικανοί να παρουσιάσουμε εναλλακτική λύση στην κατρακύλα του Τσίπρα και ταυτόχρονα να αναδείξουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια σε ριζοσπαστική αριστερά στην Ελλάδα που θα είναι μαζική, θα μπορεί να δίνει μάχες στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο και μέσα σε αυτές τις μάχες τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι συμπεριλαμβάνονται και οι εκλογικές μάχες. Άρα το τρίτο μου σημείο πρέπει να συγκεντρώσουμε όλη μας την προσοχή στη συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας. Έχουν περάσει ελάχιστες μέρες. Έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα. Αυτό είναι δικαιολογία για διάφορα λάθη. Άρα, ως δικαιολογία δεκτή, αλλά τα λάθη πρέπει να σταματήσουν. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να συζητήσουμε και να ξεδιπλώσουμε παρεμβάσεις σε δύο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα, το πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική. Τέσσερα πράγματα θέλω να υπογραμμίσω. Ένα, οφείλουμε να ξεκινάμε από εκεί που ξεκίναγε και ο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου και πάνω σε αυτή την αρχή έκτισε την πολιτική του δύναμη. Στην αντιληπτότητα, στην υπόσχεση της ανατροπής του νέου διαλευθερισμού. Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, σημαίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αναδιανομής, κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των εργατών, των φτωχών, των λαϊκών δυνάμεων κτλ. Αλλά και συγκεκριμένες ανατροπές στο πρόγραμμα του νέου διαλευθερισμού, που έχουν μεγάλη σχέση με τους πόρους για να μπορέσει να κάνει τέτοια πολιτική. Και αναφέρομαι στην πολιτική για το χρέος και στην πολιτική της αντιιδιωτικοποίησης, που σημαίνει εθνικοποίηση των τραπεζών, επανάκτηση των ιδιωτικοποιημένων δημόσιων επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Όπως επίσης και στη διαδικασία βαριάς φορολόγησης του κεφαλαίου. Είναι αυτά που υποσχόμασταν, συντρόφισσες και σύντροφοι, τις μονομερείς ενέργειες, τις οποίες πίστεψε ο κόσμος, περίμενε από εμάς και δεν
τόλμησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να κάνει σε καμία στιγμή των 7 μηνών που ήταν στην εξουσία μέχρι να υπογράψει το μνημόνιο. Το σχέδιο Α, το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι απολύτως κρίσιμο. Μόνο ξεδιπλώνοντας αυτό το σχέδιο, το σχέδιο των μονομερών ενεργειών, με τις οποίες ανατρέπεις το συσχετισμό στο εσωτερικό της χώρας και δημιουργείς νέο συσχετισμό υπέρ των εργαζομένων και των φτωχών, είναι βάση για όλα τα περαιτέρω. Δεύτερο ζήτημα, απολύτως κρίσιμο πλέον, το ζήτημα του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι όταν έγινε το μνημόνιο στην Κύπρο, η αριστερή πλατφόρμα τότε προειδοποίησε με ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό είναι καμπανάκι και πρέπει να επεξεργαστούμε τι θα κάνουμε αν, ήταν η φράση. Και η απάντηση που παίρναμε είναι ότι αυτά ξεδιπλωθήκαν επειδή στην κυβέρνηση στην Κύπρο ήταν η δεξιά. Αν η κυβέρνηση ήταν η αριστερά, δεν θα συμβαίνανε αυτά. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη εμπειρία. Ότι με κυβέρνηση στην εξουσία την αριστερά συμβήκαν ακριβώς τα ίδια. Και άρα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Είναι δυνατόν να ξεδιπλωθεί πολιτική αντιληπτότητας μέσα στα όρια αντοχής του ευρώ και αναζήτηση συνενέσεων με τις ευρωηγεσίες? Και η απάντηση, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πλέον καθαρή και είναι όχι. Αρχίζοντας από την πολιτική της αντιληπτότητας, οφείλουμε να υποστηρίξουμε αυτή την πολιτική με κάθε αναγκαίο μέσο και μετά από αυτές τις εμπειρίες μας είναι σαφές ότι μέσα στα μέσα πρέπει να εννοούμε τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη και το ευρώ. Και το τρίτο σημείο που είναι εξίσου απαραίτητο είναι ότι και τα δύο προηγούμενα οφείλουμε να τα εντάσσουμε μέσα σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα για το σοσιαλισμό. Όχι μόνο. Γιατί η αριστερά, αν παραιτηθεί από τις σημαίες της, πάλι να είναι πολιτικό ρεύμα. Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί μόνο αν εντάσσεις όλες αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα για τον σοσιαλισμό, γίνεται καθαρή η διαφορά σου σε πολλά συγκεκριμένα από άλλα ρεύματα, τα οποία πιθανόν στην Ελλάδα να μην έχουν φανεί ακόμα, αλλά ήδη εμφανίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα με ισχύ. Για παράδειγμα, από προστατευτικές, προτεξιονισμό στη Γαλλία, Μαρί Λεπέν και μεγάλη δύναμη μέσα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σαρκοζή, ή υποστήριξη μέσα στην κομφιντούστρια, τον Ιταλικό ΣΕΠ δηλαδή, μια στάση για επιστροφή στη Λιρέτα, η οποία καθόλου δεν συνδυάζεται με μέτρα αντιληπτότητας, αντίθετα, συνδυάζεται με μέτρα πολύ συνέχεια πολύ σκληρής λιτότητας σε βάρος των Ιταλών εργαζομένων. Αν αυτά τα τρία έχουν γίνει κεντρικά, θέλει προσοχή να μην υποχωρήσουμε από ένα τέταρτο. Είναι κατάκτηση του κινήματος στην Ελλάδα. Ο αντιφασισμός, ο αντιρετσισμός, ο αντισεξισμός, η αντιομοφοβία. Και αυτά πρέπει να είναι χαρακτηριστικά της πολιτικής μας, του ρεύματός μας, πάνω στα οποία πρέπει να επιμένουμε. Εκτός όμως από την πολιτική συντρόφισσα και σύντροφε, αποφασιστικό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το ζήτημα της συγκρότησης. Πώς? Και εδώ οι απαντήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και κυρίως να επιβεβαιωθούν στην πράξη. Εγώ θα πω με λίγα λόγια ένα δημοκρατικά από τα κάτω ανοιχτά επιτροπές πρωτοβουλίας, αυτοοργάνωση και ούτω καθεξής. Δύο συγκροτημένα, γιατί η εμπειρία μας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πάνω στην έλλειψη συγκρότησης πατράει και μάλιστα με υπόσχεση το κόμμα των μελών. Τα θυμόσαστε στο συνέδριο. Είμαι ένας από εσάς. Είμαστε όλοι ίσοι και άλλα τέτοια. Πάνω στην έλλειψη συγκρότησης πατάει ο μοναπαρτισμός του αρχηγικού κόμματα. Άρα συγκροτημένα με όργανα, με πολιτική γραμματεία, με συντονισμό, με υπευθυνότητες και ούτω καθεξής. Και θα επιμείνω σε ένα. Ενωμένα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόκκινο δίκτυο, και στην αρχή άκουσα πολλά από πολλές μπάτες γι' αυτό. Εδώ και μήνες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια επιλογή. Να λειτουργούμε ως γέφυρα επικοινωνίας
μεταξύ κομματιών που δεν θέλανε καν να συζητήσουν μεταξύ τους. Είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με το αριστερό ρεύμα, ήμασταν μαζί στην αριστερή πλατφόρμα. Αποκτήσαμε σταδιακά εξαιρετικές σχέσεις με τους 53 ή με ένα τμήμα τους. Επιμένουμε στο εξής. Σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις που αντισταθήκανε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ρεύμα, το κόκκινο δίκτυο, όποιοι από τους 53 συγκρουστήκανε, σύντροφοι που είχαν μια συγκεκριμένη πορεία. Έχουμε εδώ παραδείγματα πάνω στο τραπέζι, η Ελένη και ο Γιάννης. Και ένα τμήμα έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, που το προηγούμενο διάστημα επιχείρησε με διάφορους τρόπους και το οποίο έχει βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα για το αν μια σεκταριστική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική σε μια συγκυρία σαν αυτό. Και αναφέρομαι στο φάσμα που περιέγραφε το κείμενο των 13. Δηλαδή στους συντρόφους από τον Μάρς, στους συντρόφους από την Πρωτοβουλία των Χιλίων, στους συντρόφους από την Κομμουνιστική Ανανέωση, από την Κομμουνιστική Ανασύνταξη κ.ο.κ. Η γνώμη μας είναι ότι το σύνολο των δυνάμεων της Ανταρσία θα όφιλε να είναι μέσα σε αυτήν την Πρωτοβουλία. Την απάντηση θα χρειαστεί να την δώσουν οι ίδιοι. Έχουν αύριο μια κρίσιμη διαδικασία. Και αν δεν θέλουν να βρουν τη λύση οι ίδιοι, ας προσέξουν τι τους δείχνει η Αυγή. Η Αυγή δεν έχει γράψει ποτέ στην πρώτη τη σελίδα το οτιδήποτε για την Ανταρσία. Προχτές έκανε πρωτοσέλιδο. Αρνείται η Ανταρσία να συνεργαστεί με τη Λαϊκή Ενότητα. Έφαγε πόρτα. Ας το δουν ίσως από το τι λέει ο μη φίλος τους, για να μην πω αντιπαλός τους. Επιμένουμε στο ότι πρέπει να είναι ενωμένος αυτός ο κόσμος μέσα στη Λαϊκή Ενότητα και να βρούμε τρόπο δημοκρατικής συγκρότησης όλου αυτού του κόσμου, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την κατάκριση. Και ο λόγος που θέλουμε να αποφύγουμε την κατάκριση είναι επειδή καταλαβαίνουμε ότι οι προκλήσεις που έρχονται θα είναι πολύ σημαντικές, αλλά γιατί επίσης επιμένουμε σε ένα πράγμα που μάθαμε καλά μέσα στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι και εμείς, όπως και ο κόσμος μας, παλεύει όχι από χόμπι. Παλεύει για να νικήσει. Και σε αυτό θα επιμένουμε.